Ο Παναθηναϊκός Κώστα έχει μεταφέρει το παιχνίδι κοντά στο καλάθι και γι' αυτό έχει και βολές και πολλά φάουλ το Ολυμπιακός. Ο Τάρλατς από την υπέροχη πάσα του Τζόνσον θα αφήσει το καλάθι. Θα μπει μέσα στη ρακέτα. Τόμιτς, ο Τάρλατς έχει στην πλάτη του Βράνκοβιτς. Πολλές τρίπλες στο πίβοτ. Την μπάλα να πηδά στη Στεφάνη και καταλήγει στο καλάθι. Σοκ. Οικονόμου. Πατάει, θα σταματήσει ο Τάρλατς, η μπάλα κολλάει στο ταμπλό. Πήσαμε την αρχή, αλλά ο κόσμος νομίζω ότι δεν είναι, δεν μπορεί να το δει αυτή τη φάση που βλέπουμε εμείς από το... Από το... Νέο κόψιμο από τον Τάρλατς, από το μόνιμο θέλετε να πείτε. Σκέφτονται πολύ σοβαρά τον, τη δίσδυση. Ναι, οπωσδήποτε ο Τάρλατς και ο Φασούλας που λείπει είναι παίκτες με μεγάλες ικανότητες. Ο Τάρλατς κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι μαζί πιο νωρίς. Προσπάθησε να πάει πιο νωρίς, αλλά δεν τον επέτρεψε η άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Τζόνσον στην προηγούμενη φάση. Τάρλατς πρόσωπο στο καλάθι, προσπίση όσο χρειάστηκε για να χάσει την αμυντική του ισορροπία ο Βράνκοβιτς. Πιακό 1-8-0. Ο Παταβούκας είναι το νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Παναθηναϊκού και αμέσως έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Έντι Τζόνσον. Τάρλατς αυτό το hook shot. Ναι, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πάρα πολύ καλά το δεύτερο ημίχρονο, αλλά η προσωπικότητα του Έντι Τζόνσον δεν έδωσε περιθώριο να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια. Ο Τάρλατς τώρα μετά το pivot θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Άρσκι και σοκ. 8 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Ο Πασπαλίδη το χρονόμετρο, πλησίασε. Ο Τάρλατς έρχεται από πίσω να δώσει ένα εντυπωσιακό stop. Προσπαθεί να τρέξει και έτσι έχει φτάσει σε αυτή τη διαφορά. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο πρόβλημα επιθετικό. Οι παίκτες είναι πολύ άστοχοι. Ο Έντι Τζόνσον δεν μπήκε στο παιχνίδι. Τζόνσον, πρώτη πάσα στον Τόμιτς. Ο Παναθηναϊκός δείχνει να έχει γρήγορη επιστροφή σε αυτή τη φάση. Σιγάλας βρίσκει τον διάδρομο για τον Τάρλατς που θα κάνει το pivot. Πάνω σε άμυνα καθώς ο Πετσάσκι τον ακολούθησε. Την μπάλα, όχι. Πασπαλιά θα βγει μπροστά. Πασπαλιά προσπάθησε με αυτή τη σταυρωτή τρίπλα να αποφύγει τον Μπακατσιά χωρίς επιτυχία. Τάρλατς θα κρυφώσει την μπάλα από την όμορφη πάσα του Έντι Τζόνσον. Αλβέρτης με τον Έντι Τζόνσον. Ο Τάρλατς βγήκε πάνω και τύπου στο διάδρομο. Βράνκοβιτς. Οικονόμου. Θα το σταματήσει ο Τάρλατς. Ο Τζόνσον βγήκε ο Τόμιτς να πάρει την μπάλα. Τάρλατς με τον Πετσάρσκι. Τάρλατς πλησιάζει. Καλάθι και φάουλ από τον Πετσάρσκι. Και εκεί ακριβώς τον παρέδωσε. Ο Σοκ δεν ξανασκόραρε από το σημείο που τον ανέλαβε ο Σιγάλας. Ο Τάρλατς για μια ακόμα φορά νικητής μέσα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού. Σοκ να τον κυνηγάει το πρώτο καλάθι του αγώνα μέσα σε φανζουρλισμό από την ερυθρόλευκη κερκίδα. 2-0. Και η τάπα από τον Τάρλατς στον Σοκ στην άλλη άκρη του τερένου. Το καλάθι του Παναγιώτη Φασούλα έκανε το σκορ 6-4. Οικονόμου με τον Φασούλα τον ακολουθεί και μακριά από το καλάθι. Είναι ακόμα νοπές οι αναμνήσεις από τα 5 στα 5 τρίποντα του προηγούμενου αγώνα. Κοίτατε. 14 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Ο Οικονόμου δεν τολμάει να στέλνει από μακριά στην σκιά του Φασούλα. Ο Αλβέρτης δέχεται άλλο ένα στόπ από τον Τάρλατς. Το του μεγάλου και ευτυχώς ήρεμου. Να μην το ματιάσουμε βέβαια αγώνα. Ο Οικονόμου πλησιάζει. Αυτή τη φορά προσποιείται νέα τάπα από τον Τάρλατς. Ο Οικονόμου Ολυμπιακός που έχει την επίθεση με τον Τζόνσον, με τον Τόμιτς τώρα. Στο μαντουμάν που παίζει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός του Πάσπαλ και κυνηγά τον Τζόνσον. Ο Τάρλατς έμεινε εντελώς αφύλακτος. Έχουν περισσότερες προσπάθειες μέσα στη ρακέτα με τον Στόγιαν Βράνκοβιτς. Επίσης έβαλε τώρα και τον Κώστα Παταβούκα και να έχει το σούτ από την περιφέρεια που του έλειψε πριν παρά την παρουσία του Κούσμα. Πέτυχε το πρώτο καλάθι, το πρώτο εντός παιδιάς καλάθι του αγώνα και έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό 1-2. Σιγάλας για τον Άγκητς, έξοχη ασίστ πάσα στον Τάρλατς. Την επαναφορά ο Ρίβερς για τον Τάρλατς, ο οποίος αποκτά πλεονέκτημα μέσα στην ρακέτα μετά την έξυπνη πάσα του playmaker του Ολυμπιακού. Εσωτερική βγαίνει για βοήθεια ο Τάρλατς, προϋποθέσει εμβολιασμού για τον Ολυμπιακό. Τον Ρίβερς δεν ακολουθεί όμως κανένας παίκτης. Έρχεται τώρα ο Τάρλατς και κάνει το σκορ 15. Προσπάθεια για backdoor στον Wilkins, όμως ο Τάρλατς κόβει και ο Ρίβερς βγάζει τον Παπα-Νικολάου στον εμβολιασμό. Ο Γιαννάκης όμως θα αποκρούσει. Προς στιγμή ο Τάρλατς ολοκληρώνει καθώς ο Οικονόμου πρώτα, αλλά η μπάλα καταλήγει στον Rivers. Τάρλατς κάτω από το καλάθι, θα αποτύχει ο Wilkins, το rebound του φεύγει, η μπάλα ξανά, Τάρλατς προσποιήσεις. 39-35 από τον Dragan Τάρλατς, πρώτο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Rivers τώρα για τους ερυθρόλευτους. Ενώ ο Ολυμπιακός ετοιμάζει την πρώτη αλλαγή, θα είναι ο Μπέρι.
Το στόπ από τον Βράνκοβιτς στον Τάρλατς. Οι διαιτές λένε την μπάλα ήταν στην κάθοδο. Μεσή στο σουτ, rebound τον Άκητς. Την μπάλα στο Rivers, Σιγάλας απέναντι στον Κούσμα. Τάρλατς επιμένει, θα νικήσει τον Βράνκοβιτς, θα πάρει και το φάουλ. Ο Νάκητς σε ένα εύκολο rebound. Σιγάλας. Τάρλατς. Την μπάλα πέφτει στο καλάθι. Που έκανε εκείνη την εντυπωσιακή, έστω και ολιγόλεπτη εμφάνιση στο δεύτερο τελικό. 8-11, ένα καλάθι για τον Ολυμπιακό μετά από πολλή ώρα, με Μπέρι, Τόμιτς, Πακατσιάς, Τάρλατς, αυτός πολύ εντυπωσιακά, νικάει όποιον βρέθηκε στο διάβα του και παίρνει και φάουλ. Προσπαθούν να διασπάσουν την ζώνη του Παναθηναϊκού από την περιφέρεια. Τάρλατς τώρα, πριν πλησιάσει επάνω του ο Βράνκοβιτς, το πρώτο καλάθι του Ντράγκαν Τάρλατς. Πασούλας, ο Ρίβερς, ο Τάρλατς πριν βγει κοντά του ο Βράνκοβιτς, 2-2 από τη ζώνη, καλά κράτη πάντως. Τάρλατς με τον Οικονόμου και τον Πετσάρσκι κοντά του, 32-12 από τον Ντράγκαν Τάρλατς. Εκεί όμως του έκρυψε τον ουρανό ο Φασούλας μαζί με τους συμπαίκτες του. Ο Σιγάλας στην απόπειρα εφηδιασμού. Έρχεται και ο Τάρλατς να βοηθήσει. Μπάλα. Ο Νάκητς, ο Μπακατσιάς. Τάρλατς. 93-25 από τον Ντράγκαν Τάρλατς. Για να αντεπιτεθεί. Μπέρι με την μπάλα στα χέρια. Πλησιάζει, αποτυγχάνει. Ο Τάρλατς και πάλι στο επιθετικό rebound. 59-27 από τον Τάρλατς που έχει 13 πόντους, 9 rebound, κυριαρχεί απόλυτα. Ο Τάρλατς από τη στιγμή που λείπει ο Βράνκοβιτς είναι λογικό να παίζει βόλεϊ κάτω από, κάτω από το καλάθι του Παναθηναϊκού. Ο Τάρλατς στον Rivers. Και τώρα ο Νάκητς, με τον Ποδαρά κοντά του. Ο Τάρλατς αυτή τη φορά θα βρει στόχο, το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού. Τόμιτς. Τάρλατς, ο Παναγκολάου. Αυτή τη φορά τον έκλεισε ο Αλεξάνδερ πριν δοκιμάσει το σούτο ο μικρός. Τάρλατς θα νικήσει με άνεση τον Λάρσεν. Σήκωσε ξανά από Παπα-Νικολάου και Τόμιτς μαζί όπως είχε κάνει και στο πρώτο ημίχρονο. Έντουαρντς αυτή τη φορά χαμηλά κοντά στο καλάθι. Έρχεται ο Τάρλατς να δώσει βοήθεια. Τάρλατς, ο Ολυμπιακός έχει άλλα 13 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Ο Τόμιτς είναι κλεισμένος εκεί. Αλλά θα φτάσει χαμηλά στον Τάρλατς που έχει τον Κιάτσικ. Θα ξεφύγει εύκολα και θα τελειώσει τη φάση. Ατζής. Ο Δαράς, Edwards πάντα με τον Σιγάλα, ο Κολτεμπέλας σαν σέντερ, άλλη μια καταπληκτική τάπα από τον Τάρλατς και μπάλα για τον Ολυμπιακό. Σε επιθετικός από τον παίκτη που αντικατέστησε. Για να δούμε τι θα βγάλουν στο πηλίκο όλα αυτά. Ο Ρίβερς σε το μεταξύ βρίσκει τον Τάρλατς. Του Τάρλατς λίγο για να ξεκουράσει και τον Τάρλατς. Όσον αφορά την άμυνα, ζήτησε πιο κλειστή άμυνα και περισσότερη δύναμη. Ο Ολυμπιακός με τον Τάρλατς προηγείται τώρα με 8-5 μεταλλάς. Ο Ρίβερς στο μεταξύ δεν είναι τα κορδόνια του. Σιγάλα στον Βέλπ, ο Βέλπ πάσα κοντά στο καλάθι, όπου ο Τάρλατς την αξιοποιεί με άνεση, 41-34. Μετά δηλαδή από εκείνο το foul goal του Αλεξάνδερ. Για εκαξής να πούμε και 3 στα 19 τρίποντα. Στο μεταξύ ο Τάρλατς πετυχαίνει καλάθι και παίρνει και foul. Και προκαλεί έκρηξη στην κερκίδα. Τέταρτο φάουλ του Αλεξάνδερ. Νάκητς. Rivers. Τάρλατς. 6-13 από τον Ντράγκαν Τάρλατς. 10-13 μπροστά ο Ολυμπιακός. Πασούλας. Τόμιτς. Τάρλατς. Ελεύθερος. Και ευστόχος 10-15. Rivers. Σιγάλας, Τάρλατς, 10-17 με τον Τάρλατς να σκοράρει συνεχώς, 3 πάνω του ο Αντρούια την άμυνα του Ολυμπιακού και ελευθέρωσε έτσι τον ψηλό. 12-17, πλησιάζουμε στα μισά του πρώτου μηχρόνου. Ο Τάρλατς έχει ζεσταθεί, 12-19, 8 πόντι στη σειρά για τον Τάρλατς. Έντουαρντς. Θα σταματήσει με θεαματικό τρόπο ο Τάρλατς. Βέλ. Rivers.
Ο Ρίβες περνάει, ένας εναντίον όλων δεν είχε τύχει, όμως ο Τάρλατς εύκολα τελείωσε την προσπάθεια του συμπαίκτου. Ολοκλήρωσε Τρούια, Έντουαρτς, Λάρσεν και Αλεξάνδερ. Ο Ολυμπιακός με τον Ρίβερς, τον Νάκη, τον Σιγάλα, τον Τάρλατς και τον Βέλπ. Ο Τάρλατς εδώ ταύρωσε η Αλοπολίο. Σάδα τους, ακριβώς ένα τρίλεπτο για να τελειώσει το μάτς, να τελειώσει ενδεχομένως το πρωτάθλημα αν κερδίσει ο Ολυμπιακός. Τάρλατς 47-62, 2 και 48 ακόμα, βλέπετε πως πανηγυρίζει με τη σφιγμένη γροθιά ο Τάρλατς.